Επίσης ΑΕΚτζής φοβερός και φαν σου μεγάλος, Γιώργος Μητσικώστας. Α, είναι φίλο μου, τον αγαπάω πολύ. Και αυτός επίσης. Και μεγάλο ταλέντο. Είναι νομίζω τεράστιο ταλέντο. Δεν υπάρχει σαν το Μητσικώστα κανείς. Εγώ τον, τι να σου πω, τον λατρεύω, αλλά δεν είναι και η παρέα του. Και ο κανείς και αυτός που γράφει... Ο Λαξομπέλος. Μεγάλο, μεγάλο, σπουδαία είναι αυτά. Όλη αυτή η ομάδα είναι σπουδαία. Τον χαζεύεις, είμαι σίγουρος. Βέβαια. Όταν μιμεί τα Λευτέρη Παπαδόπουλος, σε κάνει καλά καταρχήν. Πολύ καλά. Τώρα είμαστε και φίλοι από παλιά με αυτόν. Και είναι πολύ τρυφερό παιδί, πολύ αγαπησιάρικο άτομο. Και παιδί χαμηλών τόνων. Δηλαδή, καμία σχέση με αυτό που ίσως κάποιος φαντάζεται βλέποντας ένα Μητσικώστα να οργιάζει σε ένα τηλεοπτικό πλατό και να κάνει σημεία και τέρατα, έτσι. Όπω τον παγάσα, κάθε μέρα. Μητσικώστας ως Λευτέρης Παπαδόπουλος και για Λευτέρη Παπαδόπουλο. Τέταρτος καλοπάτι του Δεκέμβρη. Εμείς εδώ επί του καναπέως, μόνοι, χωρίς κάποιον να μας παίρνει συνέντευξη, όπως ήθησε στην εκπομπή του Αλφα. Σε λίγο θα αρχίσουν να ανάβουν τα φώτα. Οι λεωφόροι θα πλημμυρίσουν άστρα. Τα παιδιά θα πετάξουν τη σχολική τσάντα. Ο 10ος μισθός θα εξαφανιστεί. Θα γίνει ρούχα, παιχνίδια, ταξίδια. Και πολύ σωστά, σε πείσμα αυτών που θέλουν να μην φάμε ούτε ψωμί γιατί ακρίβεινε, δεν ξέρω κι εγώ πόσα σένς, το λέω και στις ματιές στα νέα. Με το που μπαίνει λοιπόν ο Δεκέμβρης, τα ρουθούνια μου γεμίζουν από ευωδιές κανέλας και από όλα τα άλλα τα μυρωδικά γαρίφαλα έθνης, βάζαν οι παλιές μανάδες τα κουλουράκια στα τσουρέκια, στους κουραμπιέδες και στα μελομακάρονά του. Τώρα τα αυτιά μου και τα αυτιά σας γεμίζουν από άναθες κραυγές καλοπληρωμένων τηλεπαρουσιαστών που κραυγάζουν για ακρίβεια, ενώ αυτούς τους νοιάζει μόνο η ακρίβεια στα νούμερα τηλεθέασης. Δεν γα***στε, λέω, να σπρίσουμε. Ίδιες άναθρες κραυγές, φορφούλα, ακριβένει το ψωμί, 2 ευρώ τα διόδια. Και λέω ότι είναι γελιότητα σε όλο της το μεγαλείο. 7 με 9 το βράδυ όλοι να διεκδικούν τον τίτλο της υψηλότερης τηλεθέασης. Ποιος θα γίνει δηλαδή ο νταβατζής της ενημέρωσής μας. Εγώ ο Στάνος Ασκητής θα μιλήσω για το σεξ του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος εκφράζει μια αρνοπότητα. Μια σεξουαλική προσωπικότητα που περνάει μέσα από τους στίχους. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος γενικά είναι αυτό που λέμε ένας γαμάτος καλλιτέχνης, ένας γαμάτος ποιητής. Και πραγματικά αναρωτιούνται πολλοί, έχουν πολλά τηλεφωνήματα στην εκπομπή, όλα για το σεξ, πότε θα κυκλοφορήσουν αυτά τα περιβόητα γαμοτράγουδα του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που είναι γνωστά στην εταιρεία Μήνος, από τον Αχιλλέα τον Θεοφίλου μέχρι και όλους εκεί που λέγανε στην εταιρεία. Αλλά αυτό το τραγούδι τα ξέρει καλύτερα και ο Μίμης κανείς. Ένας ηχολήπτης που δούλευε παλιά με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τώρα είναι στην εκπομπή του Γιώργου Μητσικώστα. Λοιπόν, είμαι στο ρόλο του ασκητή. Συγγνώμη για το. Με πιάσουν εδώ, με βρήκαν εδώ τα παιδιά. Από δύο λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Πρέπει να πω ότι το Λευτέρη Παπαδόπουλο πάντα το θαύμαζα. Τον έβλεπα. Η πρώτη μου προσλαμβάνωση παραστάσει ήταν στον Άι Ευκαιρία, αρχές δεκαετίας του 80. Μετράζει τα σάπα, τι Λευτέρη. Κοίταξε να δεις, νομίζω με το κομπολογάκι του. Άρχισα να το μιμούμε το 1990. Έκανε μια κάτι σχόλια πεντάλεπτο, ήταν και στο Sky. Και διευθύνεται τότε ο σταθμός Σοφία Μιχαλίτση, λέει: Γιώργο, να κάνεις το Λευτέρη Παπαδόπουλο, θα έχει πολύ πλάκα. Δεν μου πήγαινε η φωνή. Κάποια στιγμή, καλοκαίρι ήταν, έδινε το ρεπορτάζ, μάλλον τα σχόλιά του, τα έδινε από το τηλέφωνο ότι ήταν στο Μόλιβο, στο εξοχικό του. Και ακούω λοιπόν ένα μεσημέρι, γεια σας, εδώ στο Μόλιβο που βρίσκομαι και ακούω τη θάλασσα. Δεν ξέρω τι φωνή του, όλο αυτό με ενέπνευσε να το μιμηθώ. Από τότε του δίνω για καταλαβαίνει που λένε. Και πιστεύω ότι επειδή ο Μίμης ο Κανής και περισσότεροι που το γνωρίζουν, όπως ο Αντώνης Ανδρακάκης, μου λέγανε κάποια πράγματα, μου λέει, κοίταξε, είναι πρόεδρος των Λευτεριστών. Έτσι, καταρχήν χρόνια του πολλά και για σήμερα, το Αγίου Ελευθερίου. Είναι πρόεδρος, λέει, των Λευτεριστών. Μου λέει και ο Θανάσης ο Λάλλας, μαζευόμαστε ένα καφενείο κάπου εκεί στην πλατεία Βάθης και λέμε φορά. Λέει, τι άλλο να πω για τον Λευτέρη, να τον έχει ο Θεός καλά
Και του αρέσει που το μιμούμε. Είχε πει και κάτι πολύ καλοαρκευτικό για μένα, δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά επειδή το πω Ελευθέρης, θα το ασπαστώ. Στην εκπομπή που κάνει στην E3, είχε πει για μένα, μου είχε κάνει αφιέρωμα. Εντάξει, αν αξίζω εγώ τώρα αφιερώματα από το Ελευθέρη, εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Είχε πει, κοίταξε, ο Γιώργος Μητσικώστας είναι ο μεγαλύτερος μίμος όλων των εποχών. Εντάξει, και τι άλλο να πω, αυτά. Ελευθέρη, να είσαι και δώσει καλά. Μην πω τώρα τίποτα από τα και πέσουν πολλά μπίπια, θα κοπεί η εκπομπή, να είσαι καλά. Φοβερός Μητσικώστας. Τι αυτό μου είναι αυτό. Φοβερός Μητσικώστας.